Αγαπητά μέλη, αγαπητοί φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας αφιερωμένη εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτος του 2019 και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Η εκδήλωση μας θα ξεκινήσει με την ομιλία της κυρίας Ευαγγελίας Στεφανή, Διευθύντριας του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, και στη συνέχεια, ο πρόεδρος του σωματείου μας, ο κ. Αλευρόπουλος, θα μας ενημερώσει σύντομα για τις δράσεις του σωματείου και αυτές που γίνανε και αυτές που προγραμματίζουμε να γίνουν. Στο τέλος, στο φουαγέ, θα κόψουμε την πίτα μας και θα έχουμε έναν καφέ και κάτι συνοδευτικό. Θα χαρούμε να τα κάνουμε όλα αυτά μαζί. Πριν καλέσω στο βήμα την κυρία Στεφανή, θα ήθελα να διαβάσω το βιογραφικό της. Η κυρία Ευαγγελία Στεφανή γεννήθηκε στη Λαμία και αποφύτησε από το 14ο Λύκειο Θεσσαλονίκης. Σπούδασε αρχαιολογία και ιστορία της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο ίδιο ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές της με ειδίκευση στην προϊστορική αρχαιολογία το 1992. Το 2000 αναγορεύτηκε διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Το θέμα της διδακτορικής της διατριβής είναι «Η γυναικεία ενδυμασία στην ανακτορική Κρήτη, πρόταση ανάγνωσης ενός κώδικα επικοινωνίας». Εισήχθη στην αρχαιολογική υπηρεσία κατόπιν εξετάσεων το 1991, υπηρέτησε για σειρά ετών στη 17η Εφορία Αρχαιοτήτων και συγκεκριμένα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βέρειας και πραγματοποίησε ανασκαφές πολλές τόσο στην πόλη της Βέρειας όσο και σε ολόκληρο τον νομό της Σημαθίας, καθώς και σε άλλες περιοχές της Μακεδονίας. Από το 2004 εργάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και ήταν μέλος της ομάδας εργασίας που σχεδίασε και υλοποίησε τις μόνιμες εκθέσεις μουσείου, οι οποίες εγγενιάστηκαν το 2006. Από το 2008 ως το 2014 ήταν προϊσταμένη του Τμήματος Μουσιογραφικών Μελετών και Καλλιτεχνικού Σχεδιασμού Εκθέσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου, διάστημα κατά το οποίο συντόνισε τη διοργάνωση πολυάριθμων περιοδικών εκθέσεων που παρουσιάστηκαν στο Μουσείο αλλά και σε άλλα μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, όπως η έκθεση για την Αρχαία Μακεδονία στο Λούβρο και η έκθεση με την Προϊστορική Μακεδονία στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Πόζναν και της Βαρσοβίας. Από τον Νοέμβριο του 2014 ήταν προϊσταμένη του Τμήματος Συλλογών Κεραμικής, Τυπογραφιών και Ψηφιδωτών και παράλληλα με την οργάνωση και τεκμηρίωση των αντίστοιχων συλλογών, συνέχισε να εργάζεται για τη διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων, συνεδρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων. Επίσης, συμμετείχε σε αποστολές του Υπουργείου Πολιτισμού σε διάφορες χώρες, με στόχο τη διοργάνωση εκθέσεων που προβάλλουν ελληνικό πολιτισμό. Από το 2014 έως το 2018 είχε χρέη αναπληρώτριας προϊσταμένης του Αρχαιολογικού Μουσείου και ανέλαβε τη διεύθυνση του Μουσείου από τις 2 Φεβρουαρίου του 2018. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στην προϊστορία του Αιγαίου, στην κεραμική, στα μοντέλα κατοίκησης και την αρχιτεκτονική της εποχής του Παλκού στη Μακεδονία. Επίσης, έχει ερευνήσει και δημοσιεύσει μελέτες που αφορούν στην τοπογραφία, τα εργαστήρια κεραμικής, τις ταφικές πρακτικές και τις λατρείες στη Μακεδονία, με έμφαση στη λατρεία της Μητέρας των Θεών. Έχει παρουσιάσει εργασίες με θέμα την επικοινωνιακή και εκπαιδευτική διάσταση των μουσιακών εκθέσεων και τη χρήση των νέων τεχνολογιών στα μουσεία. Έχει δώσει διαλέξεις σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα, αλλά και σε τοπικούς φορείς. Έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους. Έχει συγγράψει 2 μονογραφίες και είναι επιμελήτρια 11 επιστημονικών εκδόσεων. Πριν καλέσω στο βήμα την κυρία Στεφανή, θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω το Αρχαιολογικό Μουσείο για τη συνεργασία για αυτή την εκδήλωση και για το χώρο το τόσο φιλόξενο που μας παραχωρεί. Κυρία Στεφανή, έχετε το λόγο. Αξιότιμες κυρίες, αξιότιμοι κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε και από τη δική μου την πλευρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα
Και ευχαριστώ τον Σύλλογο των Φίλων Μνημείων Θεσσαλονίκης για την πρωτοβουλία που είχε με την πρώτη μας εκ του σύνεγγης γνωριμία πριν λίγο καιρό να έχουν και την ιδέα να διοργανωθεί αυτή η εκδήλωση, η ομιλία σε συνδυασμό με την κοπή της Βασιλόπιτάς σας. Καταρχάς να σας πω ότι εννοείται ότι από μέρος του Μουσείου πάντα υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει η ολόψυχη υποστήριξη και στο ρόλο το δικό σας, το έργο το δικό σας. Όπως έχουμε στενή συνεργασία με τις εφορίες αρχαιοτήτων της περιοχής μας, είναι αλληλένδετο το έργο μας. Εννοείται ότι υποστηρίζουμε ολόψυχα και το δικό σας έργο. Τα μνημεία και το μουσείο είναι αχώριστα. Και στην πραγματικότητα αυτό που θα προσπαθήσω να παρουσιάσω σήμερα είναι αυτό. Μου επιτρέψτε να βγάλω τα γυαλιά. Ο στόχος λοιπόν της ανακοίνωσής μου είναι, ξεκίνησα με το πτυχές της ιστορίας του μουσείου, είναι όμως τόσο μεγάλο όλο αυτό και δεν ήθελα να το κάψω σε εισαγωγικά με μια επιφανειακή παρουσίαση. Οπότε σήμερα θα δώσω έμφαση στα πρώτα βήματα, ξεκινώντας μάλιστα από την περίοδο πριν την ίδρυση της αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Μακεδονία, τα πρώτα βήματα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για να κατανοήσει κανείς τα ιστορικά συμφραζόμενα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο δημιουργήθηκε το μουσείο και οι εφορίες αρχαιοτήτων. Και στην πραγματικότητα, αν ξεκινήσει κανείς έτσι, μπορεί να καταλάβει πάρα πολλά και από αυτά που συμβαίνουν σήμερα και την πορεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, από το ρόλο που είχε η αρχαιότητα στη δόμηση της εθνικής ιδεολογίας, από τη χρήση της. Και από το πολύ σπουδαίο έργο, θεωρώ, που έχουν κάνει πάρα πολλοί προκάτοχοί μας, πάρα πολλοί αρχαιολόγοι του παρελθόντος, πολύ πιο σπουδαίο από αυτό που κάνουμε σήμερα εμείς και πιο γενναίο, θα έλεγα. Θα ξεκινήσω λοιπόν, θα εστιάσω σε αυτά τα πρώτα βήματα και θα ήθελα επίσης να το δούμε όλο αυτό το θέμα σε αλληλεπίδραση των μνημείων και του μουσείου. Μήπως δεν το έχουμε ανοίξει. Και θα έλεγα μάλιστα να ανανεώσουμε από τώρα το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε, αν σας ενδιαφέρει, αυτή την ιστορική διαδρομή του μουσείου και ευρύτερα της αρχαιολογικής υπηρεσίας από το σημείο που θα σταματήσουμε σήμερα, να το φτάσουμε, που θα σταματήσει η σημερινή αφήγηση, να τη συνεχίσουμε σε μια άλλη συνάντησή μας για να φτάσουμε στο τώρα, για να κάνουμε μια αποτίμηση. Η ιστορία της αρχαιολογικής υπηρεσίας στη Μακεδονία ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, ταυτόχρονα με την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Τότε ξεκίνησε η συγκρότηση των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου μέσα σε ιδιαίτερα ταραγμένες ιστορικά εποχές. Από τότε μέχρι σήμερα, το Μουσείο έχει διαγράψει μια λαμπρή πορεία στον χρόνο ως το κεντρικό αρχαιολογικό μουσείο όλης της Βόρειας Ελλάδας και ως ένας οργανισμός με μεγάλη επίδραση στα πολιτισμικά πράγματα της χώρας μας. Παλιά και σήμερα. Η πορεία όμως της αρχαιολογικής υπηρεσίας γενικά υπήρξε πολυκύμαντη, με γεγονότα και χαρακτηριστικά που επηρεάζονταν άμεσα, διαμορφώνονταν θα λέγαμε, από το ευρύτερο ιστορικό περιβάλλον και από τις εναλλασσόμενες ιστορικές συνθήκες. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η εκ νέου ανακάλυψη της Ελλάδας μέσα από τα μάτια περιηγητών και αρχαιοδηφών, το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για τα αρχαία μνημεία, η αναγωγή του κλασικού ιδεώδου σε πρότυπο της νεότερης Ευρώπης και η σύνδεση των Ελλήνων με την πατρογονική κληρονομιά, σύνδεση η οποία ενισχύθηκε συνειδητά από τους Έλληνες διαφωτιστές σε πρώτη φάση και σε επόμενη φάση έγινε επίσημη κρατική ιδεολογία, τελικά δεν απέχουν, όσο θα φανταζόταν κανείς, από την ιδεολογική επένδυση του ελληνικού κράτους στις αρχαιότητες των νέων χωρών και από τον πραγματικό και συμβολικό ρόλο που διαδραμάτισε η πολιτιστική κληρονομιά της αρχαιότητας και η ηλική της υπόσταση, τα αρχαία μνημεία δηλαδή, στη θεμελίωση της εθνικής ενοποίησης. Τον 20ο αιώνα, το επίκεντρο των εθνικών αναζητήσεων και στοχεύσεων μεταφέρεται από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα ίδια ερωτήματα που αφορούν στη φυσιογνωμία του κράτους σε σχέση με το παρελθόν του, αλλά και το ευρωπαϊκό μέλλον του, επανέρχονται. Στον βορειοελλαδικό χώρο, ήδη από τον 19ο αιώνα, παράλληλα με τη διάρχηση των ιδεών της ανεξαρτησίας, εκδηλώνεται έντονο αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την περιοχή, αρχικά από Ευρωπαίους, που βγάζουν από την αφάνεια τα αρχαία μνημεία, και πολύ σύντομα από Έλληνες. Ο πρώτος Έλληνας που επένδυσε με επιστημονικό έργο την εθνική χρησιμότητα της αρχαιότητας στη Μακεδονία
ήταν ο φιλόλογος Μαργαρίτης Δήμητσας, ο οποίος εξέδωσε το 1896 ένα μνημειώδες έργο, σημείο αναφοράς ακόμα για μας σήμερα, στο οποίο συγκεντρώνοντας ένα τεράστιο αρχαιολογικό και επιγραφικό υλικό, τροφοδότησε το ενδιαφέρον και τα αρχαιολογικά κατάλοιπα της Μακεδονίας. Ακόμη, ο φιλόλογος και αρχαιολόγος Πέτρος Παπαγεωργίου, ο οποίος υπήρξε εξέχουσα προσωπικότητα της Θεσσαλονίκης, δίδαξε σε σχολεία για πολλά χρόνια, διετέλεσε γυμνασιάρχης, ήταν μέλος της Φιλοεκπαιδευτικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης και αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής του στη δημοσίευση φιλολογικών, επιγραφικών και αρχαιολογικών μελετών που αφορούν τη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα τη Μακεδονία. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η ενσωμάτωση του 12 ήθελε να συμπληρώσει το puzzle μιας ήδη διαμορφωμένης στο πλαίσιο της ελληνικής κοινότητας ιδεολογίας, η οποία είχε ορίσει το ρόλο που θα έπαιζε η αρχαιότητα στη διαδικασία ενδυνάμωσης της εθνικής ταυτότητας σε όλο τον ελληνικό χώρο. Έτσι, δεν είναι περίεργο που λίγες μέρες μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη ιδρύεται η Αρχαιολογική Υπηρεσία και ξεκινάει η μέρημνα για την περισυλλογή και την προστασία των αρχαίων και ακόμα και την ίδρυση του πρώτου μουσείου. Ενώ με ειδικό ΦΕΚ ορίζεται η επέκταση της ισχύως των αρχαιολογικών νόμων στις λεγόμενες νέες χώρες. Και ερχόμαστε στον πρώτο έφορο αρχαιοτήτων. Η δράση του πρώτου εφόρου αρχαιοτήτων, του πρώτου αρχαιολόγου που εγκαταστάθηκε εδώ και άρχισε να εργάζεται, του Γεωργίου Οικονόμου, ξεκινάει άμεσα. Τόσο με τη συγκέντρωση αρχαιοτήτων που βρίσκονταν διάσπαρτες σε χώρους και στα χέρια ιδιωτών, όσο και με ανασκαφές στη Θεσσαλονίκη και άλλες αρχαιολογικές περιοχές που βρίσκονταν στην τεράστια αρχαιολογική περιφέρεια, την οποία είχε στην ευθύνη του, όπως υπέλα. Σκεφτείτε ότι σε πρώτη φάση υπήρχε μία εφορία αρχαιοτήτων που κάλυπτε όλη τη Μακεδονία, μετά χωρίστηκε τμηματικά στη Δυτική και Κεντρική, αλλά και πάλι ήταν ένα αχανές πεδίο αυτό. Και σε μάλιστα σε μια τέρα ικόγνητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο έγγραφο της εφορίας αρχαιοτήτων έχει ημερομηνία 9 Νοεμβρίου 1912. Δεκαπέντε μόλις μέρες μετά την είσοδο του ελληνικού στρατού στη Θεσσαλονίκη. Το ελάχιστο προσωπικό πάσχιζε για την προστασία των ορατών μνημείων, τη συγκέντρωση των διάσπαρτων κινητών αρχαιοτήτων σε διάφορους τόπους και κτίρια της πόλης και όλης αυτής της τεράστιας περιφέρειας με έδρα τη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε αμέσως η αίσθηση της επιτακτικής ανάγκης να δημιουργηθεί μουσείο. Οι αγώνες και οι αγωνίες του εφόρου αναδύονται μέσα από το πολύτιμο αρχείο εγγράφων, το Ιστορικό Αρχείο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας στη Βόρεια Ελλάδα, το οποίο φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, πέρα από το πολύμοχθο έργο του στο πεδίο, ο οικονόμος αρθρογραφεί και τη σημασία της προστασίας των αρχαιοτήτων και του έργου που επιτελεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία στη Μακεδονία. Παρακινεί για την παράδοση αρχαίων στον τοπικό τύπο και στον Αθηναϊκό όμως και επιβεβαιώνει την έναρξη της εφαρμογής του αρχαιολογικού νόμου στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη έδρα της υπηρεσίας, διάφορα έγγραφα από το ιστορικό αρχείο που σας είπα βρίσκεται εδώ, η πρώτη έδρα της υπηρεσίας βρισκόταν στο διοικητήριο όπου και συγκεντρώνονταν οι αρχαιότητες με στοχό να μεταφερθούν στο κτίριο της άλλοτε Οθωμανικής σχολής ΙΔΕΔΙΕ, νυν φιλοσοφική σχολή του Απιθύτα και κατά το 1912 στρατιωτικό νοσοκομείο. Εκεί υπήρχε ο στόχος να συγκροτηθεί το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι για τον οικονόμο η ίδρυση μουσείου ήταν εξαιρετικά σημαντικός στόχος. Όπως είχε γράψει, ισοδύναμος προς την ίδρυση πανεπιστημίου. Τη σημασία της ιδρύσεως κεντρικών αρχαιολογικών συλλογών και καθόλου μουσείων τέχνης, όχι μόνο ως τόπου εργασίας και μελέτης ευαρρύθμων τεινών μεμνημένων, αλλά ως κέντρων μορφώσεως ευρύτερου κύκλου ανθρώπων, δεν επιτρέπεται να αγνοεί ο αξιών ότι ανήκει εις υψηλότερον οπωσδήποτε επίπεδον αντιλήψεως του βίου, σημειώνει ο έφορος τον Μάιο του 1913. Τελικά, παρά τις επίμονες εκκλήσεις του οικονόμου, η σχολή ΙΔΕΔΙΕ δεν παραχωρείται για μουσείο. Ωστόσο, καταφθώνει να εξασφαλίσει από τη Γενική Διοίκηση το ποσό των 25.000 φράγκων, προκειμένου να μετατραπεί σε πρόχειρο αρχαιολογικό μουσείο ο Ναός της Αγίας Παρασκευής.
Να σημειώσουμε ακόμη ότι άμεσα τον Ιανουάριο του 1913 ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης και Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως εγκρίνει δαπάνη για τη σχεδιαστική αποτύπωση των μνημείων της Θεσσαλονίκης, ενώ λίγες μέρες μετά συνάπτεται συμφωνία με την Εκκλησία για τη διευθέτηση ζητημάτων που αφορούσαν στα έσοδα των Βυζαντινών Εκκλησιών της πόλης και σε θέματα συντήρησης και αναστήλωσής τους. Σκεφτείτε ότι αυτά είναι θέματα που είναι σχεδόν ακόμα τώρα επίκαιρα, έτσι. Παράλληλα, γίνεται σύσταση προς την Ισραηλιτική κοινότητα να αποφεύγεται η επανάκριση αρχαίων αναγλύφων και ενεπίγραφων στυλών σε δεύτερη χρήση στο εβραϊκό νεκροταφείο της πόλης και εγκρίνεται η περίφραξη και την προστασία του τόξου του γαλερίου με έγγραφο προς τον αρχηγό της δημοσίας ασφαλείας, όπως αναφέρεται. Ο έφορος εκεί λοιπόν αιτείται τη συνδρομή της χωροφυλακής, γράφοντας χαρακτηριστικά, ή να μην καταστραφούν οι ευμετακίνητοι ακόμη στήλοι νοπού όντως του τσιμεντοκονιάματος, υποστρατιωτών και ιδιωτών, προσδενόντων εκεί φορτηγά και άλλα ζώα. Ο οικονόμος από τις 27 Αυγούστου έως τις 22 Σεπτεμβρίου 1913 διενεργεί στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, τη σημερινή δηλαδή οδό Εθνικής Αμήνης, την πρώτη ανασκαφή στην οποία εντοπίζονται τάφοι του Ανατολικού Νεκροταφείου της πόλης. Εδώ βλέπετε εικόνες από την εικονογράφηση και από το εξώφυλλο του ημερολογίου. Η συνεισφορά του οικονόμου, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ένας των διαπρεπεστέρων ιεροφαντών της αρχαιολογίας, έχει νομίζω ήδη αξιολογηθεί από την αρχαιολογική κοινότητα, γιατί το έργο του ήταν πραγματικά τρομερό, τόσο στους τομείς της προστασίας των μνημείων της Θεσσαλονίκης, μια Θεσσαλονίκης η οποία ήταν αυτό που θα λέγαμε πολύ απλά ένα ξέφραγο αμπέλι ακόμα εκείνα τα χρόνια, αλλά και της προσπάθειας για τη δημιουργία μουσείου, αλλά και της πάταξης της αρχαιοκατηλίας. Αυτό ήταν κάτι που το κυνήγησε πάρα πολύ. Και γι' αυτό το λόγο έχει αξιολογηθεί η ιστορικά η αξία του και η προσφορά του. Επίσης, είναι γνωστό σε εμάς, στους αρχαιολόγους, ότι μνημεία τοπόσημα της πόλης, όπως ο Λευκός Πύργος, η Καμάρα, τα Τείχη, διασώθηκαν χάρη στις δικές του προσωπικές παρεμβάσεις και τους δικούς του προσωπικούς αγώνες. Το Σεπτέμβριο του 1913, ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου, φωτογραφία πάλι από αυτή την πρώτη ανασκαφή του οικονόμου στην Εθνική Αμήνη που βρέθηκαν αυτοί οι τάφοι. Ο Αδαμάντιος Αδαμαντίου, καθηγητής Πανεπιστημίου, αποστέλει υπόμνημα προς τον Γενικό Διοικητή της Μακεδονίας, τον Στέφανο Δραγούμη, στο οποίο επιχειρηματολογεί υπέρ της ίδρυσης Κεντρικού Βυζαντινού Μουσείου της χώρας στη Μακεδονία, η θέση του οποίου φυσικά θα ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η κίνηση αυτή συνδέεται με την έμφαση που δόθηκε στον βυζαντινό χαρακτήρα της πόλης, αλλά και σηματοδοτεί μια διαφορετική αντίληψη του Βυζαντίου από τη μέχρι τότε κυρίαρχη. Όπως σημειώνει ο Αδαμαντίου στο υπόμνημά του, το Βυζαντινό Μουσείο θα είναι ο ναός της τέχνης και της ιστορίας της Μεσαιωνικής Ελλάδας, άποψη που δίνει έμφαση στην κοσμική διάσταση της Βυζαντινής τέχνης σε αντιδιαστολή με τη μέχρι τότε άρρηκτη σύνδεσή της με την εκκλησιαστική τέχνη και παράδοση. Το Βυζαντινό Μουσείο, παρόλες αυτές τις προσπάθειες, τελικά δεν ιδρύθηκε όπως ξέρετε στη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα, το πρώτο Βυζαντινό Μουσείο το 1914. Η Θεσσαλονίκη χρειάστηκε να περιμένει πάνω από μισό αιώνα για να αποκτήσει το δικό της Βυζαντινό Μουσείο. Το 1917, ούτε δηλαδή 5 χρόνια μετά την απελευθέρωση, έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά του Αυγούστου, η οποία ανάμεσα σε όλα τα άλλα, όπως ξέρετε, εκτός του ότι κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της Θεσσαλονίκης, κατέστρεψε και ένα μεγάλο τμήμα των αρχείων της εφορίας αρχαιοτήτων. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έχουμε πλήρη σειρά των εγγράφων αυτών των 5 κρίσιμων χρόνων λειτουργίας, ύπαρξης της εφορίας. Η μεγάλη φωτιά υπήρξε ορόσημο στη ζωή της πόλης, καθώς κατέκαψε το μεγαλύτερο μέρος του κέντρου της και όταν η καταστροφική λέλαπα κόπασε, είχε καταστρέψει 9.500 κατοικίες, ιδρύματα, καταστήματα, σχολεία, επιχειρήσεις, θρησκευτικά κτίρια, ανάμεσα στο οποίο συγκαταλεγόταν και η εκκλησία του Αγίου Δημητρίου. Μολονότι μέσα από τη φωτιά και την καταστροφή, η Θεσσαλονίκη έδεσε τα θεμέλια του νέου, του σύγχρονου προσώπου της, έχασε ταυτόχρονα αρκετά από τα μνημεία του πρόσφατου ή απότερου παρελθόντος της. Την ίδια ακριβώς εποχή με την οποία μιλάμε, στη θέση του εφόρου αρχαιοτήτων έρχεται, διαδέχεται τον οικονόμο, ο Ευστράτιος Πελεκίδης. Μια άλλη σημαντική προσωπικότητα, ο οποίος θα μείνει στη θέση του ως το 1933, για 16 χρόνια δηλαδή, που θα σφραγιστούν από τους δικούς του αγώνες για τη διάσωση των μνημείων της Θεσσαλονίκης.
Μετά την πυρκαγιά, η κυβέρνηση του Βενιζέλου όρισε αμέσως μία διεθνή επιτροπή, 7 μελή, που Εμπράρ, Μάουσον, Πλέιμπερ, Γκίνι, Ζάχο, Κιτσίκη και Αγγελάκη, που ανέλαβε την κατάρτιση ενός νέου πολεοδομικού σχεδίου. Ο επανασχεδιασμός αποτέλεσε την ευκαιρία για τη δίκη με το Οθωμανικό παρελθόν και την αξιοποίηση της ιστορικά κληροδοτημένης από την ελληνιστική εποχή πολεοδομικής οργάνωσης της πόλης. Μέσα από τη νέα χάραξη και τη δημιουργία νέων δημόσιων χώρων σχεδιάζεται η μνημειακή προβολή των αρχαίων και βυζαντινών μνημείων της πόλης. Από αυτό το μεγαλόπνο σχέδιο, όπως θα ξέρετε, μετά από αλλεπάλληλες τροποποιήσεις εξαιτίας των συγκρούσεων ιδιωτικών συμφερόντων, υλοποιήθηκε εξ ολοκλήρου μόνο ο άξονας της Αριστοτέλους και εν μέρη ο άξονας των ακτόρων του Γαλερίου με αφετηρία χειροτώντα. Ο έφορος αρχαιοτήτων Στρατής Πελεκίδης επεσήμενε εγγράφως τη μεγάλη ευκαιρία που δίνεται για την αρχαιολογική έρευνα στην πυρήκαυστη ζώνη, πρόταση όμως που έπεσε στο κενό, λόγω ελλείψεως πόρων. Δεν έγινε ποτέ καμία έρευνα ανασκαφική όπως ζητούσε ο Πελεκίδης στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Έτσι χάθηκε οριστικά μια πρώτη μεγάλη δυνατότητα αποκάλυψης σημαντικών μνημείων πριν την έναρξη της εφαρμογής του σχεδίου Εμπράη. Ωστόσο, μέσα σε αυτό το κλίμα αναταραχής αλλά και αναδιοργάνωσης και έρευνας θα έρθει στο φως το 1917, εδώ βλέπετε πάλι κομμάτια από τα σχέδια του Εμπράη. Το 17 λοιπόν έρχεται στο φως το σημαντικότερο αρχαιολογικό έβριμα από την ελληνιστική Θεσσαλονίκη. Στα δυτικά της πόλης εντοπίστηκαν τμήματα του Σαραπείου, του Ιερού των Αιγυπτίων Θεών, για τη λατρεία των οποίων στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν ήδη ενδείξεις από παλαιότερα ευρήματα. Τις ανασκαφικές έρευνες ανέλαβε φυσικά ο έφορος Στρατής Πελεκίδης. Χαρακτηριστικό για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε η έρευνα τα χρόνια εκείνα, είναι το έγγραφο του Πελεκίδη με το οποίο ζητά τον επόμενο χρόνο τη συνδρομή της Δημαρχίας για τη συνέχιση της ανασκαφής. Γράφει χαρακτηριστικά: «Όπως βοηθήσετε εν το εθνικό έργο, παρέχοντες από τις αύριο 28 Ιουλίου 1921, γιατί αυτή η ανασκαφή ξεκίνησε με το 17, αλλά γινόταν σταδιακά. Εν κάρον της Δημαρχίας, με τα δύο εργατών, προς μεταφορά των χωμάτων και διευκόλυνση του έργου». Η απάντηση δυστυχώς ήρθε αρνητική. Τα υπάρχοντα κάρα του Δήμου δεν επαρκούσε για τις ανάγκες της υπηρεσίας ημών. Οι αλλαγές στο πολεοδομικό ιστό και η μη χρήση αξιόπιστων τοπογραφικών οργάνων μέτρησης της θέσης του υποπέδου του Σαραπείου είχε ως συνέπεια, ακόμα σήμερα, να μην είναι δυνατό η θέση του υποπέδου να μπορεί να ταυτιστεί με ασφάλεια. Έτσι, οι μόνες πληροφορίες που έχουμε αυτή τη στιγμή, ακόμα, πέρα από το ότι βέβαια συνεχίζουν να μελετώνται τα ευρήματα από το Σαραπείο, είναι η αναφορά, η αναλυτική αναφορά του Στρατή Πελεκίδη και μια σύντομη δημοσίευση στο Bulletin de Correspondance Hellenic. Το Σαραπείο βέβαια καταλαμβάνει εξέχουσα θέση και στη σημερινή έκθεση του μουσείου, έχει μια ολόκληρη αίθουσα που είναι αφιερωμένη στα ευρήματα από το Σαραπείο. Πέρα από τις πολυάριθμες ανασκαφές και τις περισυλλογές αρχαιοτήτων και ανασκαφές στην πόλη, ο Πελεκίδης ζητούσε επίμονα να μην επιχωματώνονται ή ισοπεδώνονται οι αρχαιότητες κατά την εκτέλεση του νέου ρημοτομικού σχεδίου. Τόνιζε μάλιστα τη σημασία που είχε η ενοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης για την αποτύπωση και διαφύλαξη των αρχαίων λειψάνων. Την ίδια περίπου εποχή, έτσι για να έχουμε πάντα στο νου μας τον ιστορικό χρόνο, αυτή είναι η αναφορά του Πελεκίδη και η καταγραφή. Την ίδια λοιπόν περίπου εποχή, στις αρχές του 16, έχουν ήδη αποβιβαστεί στη Θεσσαλονίκη 125.000 Γάλλοι και 100.000 Βρετανοί στρατιώτες που ιδρύουν το γνωστό ως περιχαρακωμένο στρατόπεδο της Θεσσαλονίκης. Η στρατιά της Ανατολής είναι επανδρωμένη με επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Σε τυχαίες εξκαφές που γίνονται στις βάσεις γυλόφων, οι οποίες δεν ήταν παρά τούμπες ανθρωπογενείς λόφοι, δηλαδή με διαδοχικά στρώματα κατοίκησης, που έκριναν προϊστορικούς οικισμούς, βρίσκουν αρχαιότητες ως επιτοπλίστων, αλλά όχι μόνο προϊστορικών χρόνων. Οι έρευνες που ακολουθούν φέρνουν για πρώτη φορά το απότερο πολιτισμικό παρελθόν της Μακεδονίας, αλλά κάτι που ίσως δεν είναι ευρέως γνωστό, γιατί αυτά είναι θέματα που χωράν τεράστια συζήτηση, υπάρχει μεγάλη βιβλιογραφία, εγώ ακροδηγώς τα περνάω. Αυτό που ίσως δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι δεν πραγματοποιούνται κάτω από πνεύμα συνεργασίας των Ελλήνων και των ξένων αρχαιολόγων. Το αντίθετο. Για τις επίσημες ανασκαφικές έρευνες των συμμαχικών δυνάμεων υπάρχει μια συμφωνία ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τους ξένους, βάσει της οποίας τόσο οι Γάλλοι όσο και οι Άγγλοι μοιράζονται με την ελληνική πλευρά τα ευρήματα.
Ο Λευκός Πύργος είναι ο χώρος αποθήκευσης και μουσείο, όπως χαρακτηρίζεται για τους Άγγλους και η Ροτόντα για τους Γάλλους. Ο Πελεκίδης, πρέπει αυτό να το πούμε για να καθίσετε την ιστορική αλήθεια, αξίωνε την παράδοση και διαφύλαξη των ευρεθέντων στην Ελλάδα, αλλά οι αντιστάσεις του παρακάμφθηκαν από την κεντρική ελληνική κυβέρνηση, η οποία υπέγραψε το κοινό πρωτόκολλο συνεργασίας με τη Μεγάλη Βρετανία και τη Γαλλία, και έτσι αρκετές αρχαιότητες μεταφέρθηκαν στο Μουσείο του Λούβρου, στο Βρετανικό Μουσείο, αλλά και σε πολλά μικρότερα μουσεία και συλλογές, όπως το Ασμόλιαν, το Εθνικό Μουσείο της Σκωτίας κλπ. Έτσι, σημαντικός αριθμός ταφικών συνόλων διαιρέθηκε, δηλαδή για έναν τάφο, από του οποίου τα κτερίσματα, τα μισά μπορεί να βρίσκονται εδώ και τα άλλα μισά να βρίσκονται σε άλλο ένα ή σε άλλα δύο μουσεία. Η μεγάλη έκθεση που διοργάνωσε το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με όλες τις υπόλοιπες εφορίες αρχαιοτήτων και μουσείων της Βόρειας Ελλάδας το 2011, με το τίτλο «Ο Ρουαγιόν de l'Alexandre Le Grand, La Macédoine Antique», στο Λούβρο, όπως είπαμε, αλλά και η έκδοση, εδώ βλέπετε αντικείμενα που έρχονται από αυτές τις συλλογές των ξένων μουσείων. Αλλά αυτή είναι πλάνα από την μεγάλη την έκθεση αυτή στο Λούβρο. Αλλά και η έκδοση «Archaeology Behind the Battle Lines», η οποία ακολούθησε την περιοδική έκθεση που είχαμε κάνει το 2012 με τίτλο «Η αρχαιολογία στα μετόπισθεν» και ένα διεθνές συνέδριο για τα 100 χρόνια έρευνα στην προϊστορική Μακεδονία. Όλες αυτές λοιπόν, αυτή η έρευνα ουσιαστικά που έγινε μέσω εκθέσεων, δημοσιεύσεων κλπ. Έδωσαν την ευκαιρία επανεξέταση των γεγονότων, γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε βιβλιογραφία που να τα βλέπει συνθετικά αυτά τα πράγματα. Και έδωσαν και την ευκαιρία μιας έστω προσωρινής εκθεσιακής επανένωσης των συνόλων. Γιατί είχαμε φροντίσει σε αυτές τις εκθέσεις, σε αυτή την έκθεση στο Λούβρο, να μεταφερθούν αντικείμενα από το δικό μας το μουσείο, τα οποία έστω και προσωρινά επανεκτέθηκαν ως σύνολα με εκείνα που βρίσκονται και στο Μουσείο του Λούβρου. Κλείνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι και προχωράμε παραπέρα στον χρόνο, στον ιστορικό χρόνο. Στο τέλος του πρώτου Τετάρτου σημειώνεται μία ακόμη μεγάλη καμπή στην ελληνική ιστορία, η οποία επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την ιστορία της αρχαιολογικής υπηρεσίας, όχι μόνο το έργο της διαφύλαξης των αρχαιοτήτων, αλλά και συνολικά την εθνική ιδεολογία. Και ιδιαίτερα, θα λέγαμε, ανάμεσα στον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος και η τραγική κατάληξή του με τη μικρασιατική καταστροφή το 1922 και το κύμα προσφύγων που έφτασε στην πόλη δημιούργησε νέα δεδομένα σε όλα τα επίπεδα. Η Θεσσαλονίκη έγινε προορισμός εγκατάστασης χιλιάδων προσφύγων, οι οποίοι κατέφταναν στη Μητρόπολη της Μακεδονίας από δεκάδες μέρη. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η συνεχής ροή των εξαθλιωμένων προσφύγων, δημιουργήθηκαν στην άμεση περιοχή της πόλης 75 περίπου προσφυγικές κοινότητες. Έτσι, η Θεσσαλονίκη, για μια ακόμη φορά, μέσα σε μια δεκαετία, αναδιαμόρφωνε το πρόσωπό της. Οι πρόσφυγες από την Ανατολική Θράκη και τη Μικρά Ασία, μαζί με τα λιγοστά υπάρχοντά τους, κουβάλισαν αρχαία αντικείμενα και εικόνες από τον τόπο τους, ως πατρογονικά κοιμήλια και θυμητάρια των χαμένων πατρίδων. Τα αρχαία, αυτή τη φορά, είναι οι εικόνες των προγόνων που ακολουθούν στις νέες πατρίδες τους διωγμένους, μεταφέροντας μαζί τους τη συλλογική μνήμη και δίνοντας υλική υπόσταση στην κοινή καταγωγή με τους κατοίκους της Ελλάδας. Αυτή είναι η περίπτωση της συλλογής ερεδεστού του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, η οποία βρέθηκε εδώ μεταφερμένη από πρόσφυγες από την περιοχή της Ερεδεστού. Συλλογή την οποία έχει κάνει το Μουσείο μας πριν λίγα χρόνια μια πολύ ωραία περιοδική έκθεση και αυτή τη στιγμή αυτή η έκθεση παρουσιάζεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτά λοιπόν είναι τα ταραγμένα χρόνια, όλα αυτά που προσπάθησα να σας περιγράψω μέχρι τώρα, είναι τα ταραγμένα χρόνια κατά τα οποία συγκροτείται η συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, αλλά και οργανώνεται θεσμικά και πρακτικά η προστασία των αρχαίων. Τα πρώτα αντικείμενα που εισέρχονται στο ευρετήριο του Μουσείου προέρχονται από περισυλλογές, παραδόσεις και κατασχέσεις και σύντομα ακολουθούν τα αντικείμενα των ανασκαφών των πρώτων αρχαιολόγων. Ομολογώ ότι με έκπληξη και θαυμασμό διαπιστώνει κανείς, εγώ τουλάχιστον αυτό νιώθω όταν τα βλέπω, με πόση ακρίβεια γίνονται οι ταυτίσεις, πόσο πλήρης και εμβριθείς είναι οι περιγραφές και τα σχέδια αυτών των πρώτων αρχαιολόγων. Σκεφτείτε ότι ήταν πάρα πολύ λίγοι, ήταν ελάχιστοι, ήταν από ένα έως δύο, τρεις. Είχαν στην αρμοδιότητά τους τεράστιες περιοχές και προλάβαιναν
να ασχολούνται με την πάταξη της αρχαιοκαπηλείας, με την καταγραφή, με την τεκμηρίωση, με το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο κατά βάση δεν υπήρχε και προσπαθούσαν να το διαμορφώσουν εκείνα τα χρόνια και να κάνουν και αυτά τα καταπληκτικά σχέδια και τις καταγραφές ταυτοχρόνως. Από το 1925 έως το 1962 το Αρχαιολογικό Μουσείο στεγαζόταν στο λεγόμενο Γενή Τζαμί, που δεν είναι άλλο παρά το Τζαμί των Δολμέδων των εξισλαμιστέντων Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Η ίδρυση νέου μουσείου είχε προταθεί ήδη από το 1930. Αναφέρω χαρακτηριστικά μια αναφορά της 27ης Ιουνίου του 1934 του εφόρου Κοτζιά, του επόμενου εφόρου, σχετικά με τη μεταφορά των ευρημάτων από τις ανασκαφές της Ολύνθου στο Γενή Τζαμί, γράφει ο Κοτζιάς. Ουδαμού του μουσείου υπάρχει χώρος επαρκής και ασφαλής για την τοποθέτηση αυτών. Άλλα τούτον απετέθησαν εις το δάπεδο του γυναικονίτου, άλλα εις το δάπεδο του προνέου, άλλα συνεσωρεύθησαν έξωθεν και παρά τους τοίχους των αποθηκών και τα πλήστα, σχεδόν πάντα τα άλλα, ετέθησαν εντός ετοιμορόπου αποθήκης. Το Γενή Τζαμί λοιπόν αποτέλεσε το πρώτο μουσείο της πόλης, όπως δηλώνει ακόμη η επιγραφή που έχει απομείνει στην προμετωπίδα του. Το 1940, επίσης, μια άλλη πολύ κρίσιμη περιοχή λόγω του πολέμου, πολλές αρχαιότητες, κυρίως γλυπτά, θάφτηκαν σε ορίγματα στο περιβάλλοντο χώρο του Παλαιού Αρχαιολογικού Μουσείου για να διασωθούν από τη λέλαπα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτι που επίσης είναι λίγο γνωστό. Οι αρχαιότητες ξεθάφτηκαν το 1951 και για πρώτη φορά εκτέθηκαν στην κεντρική αίθουσα του Γενή Τζαμί το 1953. Εν τω μεταξύ όλα αυτά τα χρόνια, η προσπάθεια εξέβρεσης του κατάλληλου χώρου συνεχιζόταν. Όσοι ήταν διευθυντές της ενοποιημένης τότε Φορείας Αρχαιοτήτων και Αρχαιολογικού Μουσείου, κάναν αυτόν τον αγώνα να προσπαθήσουν να βρουν το κατάλληλο οικόπεδο για να αναγερθεί ένα σωστό αρχαιολογικό μουσείο, αντάξιο των αρχαιοτήτων της περιοχής. Και τελικά αυτή η προσπάθεια έφτασε το 1949, οπότε αγοράστηκε το νέο οικόπεδο, αυτό που βρισκόμαστε τώρα, στην καρδιά της πόλης, έκτασης 17 στρεμμάτων. Αυτό λοιπόν το προνομιούχο οικόπεδο στην καρδιά της πόλης προοριζόταν για ανέγερση του γηπέδου του Ηρακλή. Και μάλιστα εδώ λειτουργούσε το πρώτο γυμναστήριο του ιστορικού αυτού συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ευτυχώς για μας, δεν δόθηκε για γήπεδο στον Ηρακλή, δόθηκε για την ανέγερση του Αρχαιολογικού Μουσείου, η οποία ξεκίνησε το 1960. Ο σχεδιασμός του νέου μουσείου ανατέθηκε στον επιφανή αρχιτέκτονα, σημαντικό εκπρόσωπο του μοντερνισμού στην Ελλάδα, τον Πάτροκλο Καραντινό. Η κατασκευή του μουσείου και η διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, όπως είπαμε, ολοκληρώθηκε το 1962, οπότε ξεκίνησε και η λειτουργία του. Αποτελεί ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα του μοντερνισμού στην Ελλάδα και το σημαντικότερο μεταπολεμικό έργο του Καραντινού. Ο χαρακτήρας του κτηρίου, η διάταξη των όγκων, οι αναλογίες και οι κτηριολογικές απαιτήσεις του αποτυπώνονται στη σχεδιαστική προσέγγιση του Καραντινού, που διαχωρίζει σαφώς τους υπηρεσιακούς από τους εκθεσιακούς χώρους. Η γενική διάταξη είναι ορθογώνιας κάτωψης με δύο έθρια. Το κτίριο χαρακτηρίζεται από έντονη οριζοντιότητα. Είναι λιτό, απλό και λειτουργικό, εμπνευσμένο από την αρχιτεκτονική οργάνωση της αρχαιοελληνικής κατοικίας, στην οποία οι χώροι οργανώνονταν γύρω από ένα εσωτερικό έθριο. Έτσι, όλες οι αίθουσές του σχεδιάστηκαν ώστε να ανήκονται στο κεντρικό εσωτερικό έθριο για να εισέρχεται από τα ιαλοστάσια άπλετο φυσικό φως στις εκτιθέμενες αρχαιότητες, ενώ εξωτερικά η είσοδος του φυσικού φωτός επιτυγχανόταν μέσω τυχοποιών με ιαλόπουλα και φεγγίτες. Στις όψεις του μουσείου, εκτός από την ευρεία χρήση της τυποποιίας από ιαλόπουλα, εισάγεται για πρώτη φορά στην αρχιτεκτονική του Καραντινού το στοιχείο της εμφανούς λιθοδομής στη βάση του κτηρίου. Το νέο μουσείο εγκαινιάστηκε το 1962 με κάθε επισημότητα, ήρθαν οι βασιλείς και το εγκαινίασαν, μαζί με τις γιορτές για την επέτειο των 50 χρόνων από την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, με έκθεση των εντυπωσιακών ευρημάτων των τάφων του Δερβενίου, το οποίο είχε αποκαλυφθεί εκείνη την ίδια χρονιά. Το 1962 έγινε τυχαία, εντοπίστηκαν οι κυβωτιόσκηνοι τάφοι του Δερβενίου, έγινε ένα σκαφί και εκείνη τη χρονιά έγιναν και τα εγκαίνια του μουσείου με αυτά τα καταπληκτικά εκθέματα. Στη συνέχεια οργανώθηκε έκθεση γλυπτικής αμέσως μετά από τους αρχαϊκούς ως τους ρωμαϊκούς πρόνους, από τον ομότιμο καθηγητή αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον Γιώργο Τεθεσπίνη.
Οι επόμενες σελίδες, η δική μου αναλυτική αφήγηση θα σταματήσει εδώ, γιατί καταλαβαίνω ότι σας έχω κουράσει. Θέλετε να κόψετε και τη βασιλότητά σας. Όπως είπαμε, αν έχετε διάθεση και όρεξη, μπορούμε να πούμε τα υπόλοιπα μια άλλη φορά. Να πω έτσι τρέχοντας ότι ορόσημα στην ιστορία του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης υπήρξε η μεταφορά των λαμπρών ευρημάτων των Εγών από τον Ανδρόνικο μέσα στη νύχτα στο μουσείο εδώ, όταν ήταν διευθύντρια του Αρχαιολογικού Μουσείου η Κατερίνα Ρωμιοπούλου. Μέσα στη νύχτα ήρθε ο Ανδρόνικος και έφερε εδώ τα καταπληκτικά αυτά πολύτιμα ευρήματα από τη Βεργίνα. Γεγονός που στιγμάτισε και την πορεία του μουσείου, γιατί για πάρα πολλά χρόνια αυτά ήταν τα κεντρικά εκθέματα του μουσείου. Το 1982 έγινε επίσης μια άλλη έκθεση για τη Σύνδο. Μια άλλη έκθεση τα 2.300 χρόνια της Θεσσαλονίκης από την Ιουλία Βοκοτοπούλου και πολλά 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 άλλα. Επίσης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης πρέπει να πω, αλλά επίσης είναι αντικείμενο της επόμενης διάλεξης, ότι υπήρξε πρωτοπόρο στη διοργάνωση εκθέσεων εξωτερικού. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα, δηλαδή οι σύγχρονοι, δεν είναι παρά αυτός ο δρόμος που χάραξαν οι παλαιότεροι. Η Κατερίνα Ρωμιοπούλου ήταν η πρώτη που έκανε εκθέσεις για τη Μακεδονία στην Αμερική, στον Καναδά, στην Αυστραλία, και μετά ακολουθήθηκε αυτή η πορεία, παρασύρθηκε ουσιαστικά του Υπουργείου Πολιτισμού σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ήταν το πρώτο που φιλοξένησε στους χώρους του εκθέσεις εικαστικές, κάτι που σήμερα, και φυσικά εμείς συνεχίζουμε να το κάνουμε, αλλά πολύ πρόσφατα θεωρήθηκε ότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο εξωστρέφειας μεγάλων μουσείων να διοργανώνουν εικαστικές εκθέσεις. Αυτό όμως το Μουσείο Θεσσαλονίκης το έκανε ήδη από τη δεκαετία του 70. Και κλείνοντας, θα σας δείξω τα ονόματα των ανθρώπων που πέρασαν από εδώ ως διευθυντές από εκείνα τα πρώτα χρόνια, από το 1912, όλοι τους πάρα πολύ σημαντικοί αρχαιολόγοι, φτάνοντας στο 2018, και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την προσοχή. Ευχαριστούμε την κυρία Στεφανή για το υπέροχο ταξίδι στον χρόνο. Ναι, θα ήταν ευχαρίστησή μας να συνεχίσουμε το δεύτερο μέρος, θα το προγραμματίσουμε. Το μουσείο μπορεί να έχει 100 και χρόνια ζωής, ο δικός μας σύλλογος έχει μόνο τις 5. Ευχαριστούμε. Πριν λοιπόν ξεκινήσω την να σας μιλήσω για τα τεκτενόμενα της προηγούμενης χρονιάς της δράσης μας και να σας πω τι πρόκειται να κάνουμε, θα ήθελα να σας κάνω μια μικρή αναφορά για το ποιοι είμαστε. Το Σωματείο Φιλμνιών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το Μάρτιο του 2013 με πρωτοβουλία ομάδας ανθρώπων από διάφορους χώρους που θεωρούν ότι η κοινωνία των πολιτών μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διάσωση, προστασία, προβολή και ανάδειξη των μνημείων της Θεσσαλονίκης, μιας πόλης με 2.300 χρόνια με εξόχου σημαντικά μνημεία από όλες τις ιστορικές περιόδους, αρχαιοελληνική, ρωμαϊκή, βυζαντινή και οθωμανική. Σκοπός του σωματείου μας. Ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα προστασίας των μνημείων και γενικότερα της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ευαισθητοποίηση και υποστήριξη των φορέων της πόλης μέσω δικτύων θελοντικών ομάδων δράσης, καθώς επίσης και όλων των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, ανάδειξη και διαχείριση των μνημείων της πόλης. Το σωματείο μας αριθμεί σήμερα περίπου στα 400 άτομα, μέλη και φίλοι. Η παρουσία μας στην πόλη τα χρόνια αυτά είναι σημαντικά και πολύμορφη. Είναι σημαντική και πολύμορφη, με διαλέξεις, εκδηλώσεις, επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, με επιστολές, ψηφίσματα, με στόχο πάντα τους παραπάνω σκοπούς. Απολογισμός τώρα, να κάνουμε έναν απολογισμό για το 2018. Το 2018, με απόφαση του ΔΣ, το αφιερώσαμε στην προβολή και ανάδειξη των άγνωστων ή λιγότερο γνωστών μνημείων της πόλης μας. Το project «Άγνωστη Θεσσαλονίκη» το προχωρήσαμε και νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά.
Στις προτάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού για τη νέα προγραμματική περίοδο 2017-2021 προβλέπεται μελέτη για ανάδειξη αρχαιοτήτων σε οικόπεδα, υπόγεια και γειτονίες της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Η άρμοση Θεσσαλονίκη». Επίσης, το Υπουργείο Πολιτισμού με την εφορία αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης, με την οποία συνεργαζόμαστε άριστα, μέχρι σήμερα έχει συμπεριλάβει στο πρόγραμμα του 2019 εργασίες για τον ιστεροαρχαϊκό ναό της πλατείας Αντιγονιδών, κόστος 150.000 ευρώ, για αντιστήριξη των όμορφων οικοδομών και λήψη μέτρων προστασίας του μνημείου. Επίσης, μέσα στο 2018 κάναμε ένα πλήθος διαλέξεων και ομιλιών. Εδώ είναι και ο κύριος Στοχμαγκίδης, ο οποίος μας θύμισε με μια διάλεξη που έκανε, ο κύριος Παγιαντέλη και άλλοι. Επίσης, κάναμε ξεναγήσεις στο Καλλιεργειακό Συγκρότημα, εκδρομές, στην Πέλα, στο Μουσείο της Πέλας, στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, στους τάφους του Δερβενίου και στο Αρχαίο Θέατρο της Λάρισας. Ήταν λοιπόν το 2018 μια πολύ παραγωγική, θα έλεγα, χρονιά. Για το 2019 τώρα. Το ΔΣ αποφάσισε να αφιερώσει τη χρονιά αυτή στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και φορέων σε θέματα βανδαλισμών και καταστροφών των μνημείων. Θα ξεκινήσουμε μια εκστρατεία με τίτλο «Τα μνημεία μας εμείς», με τους πολίτες, φορείς και αρχές της πόλης, με στόχο να περιορίσουμε τις καταστροφές και την ανομία πέριξη των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων. Επειδή πιστεύουμε ότι το καλύτερο όπλο για να πετύχουμε το σκοπό αυτό είναι η παιδεία, θα επαναφέρουμε επικυρωποιημένο το πρόγραμμά μας «Αγαπώ την πόλη, υιοθετώ τα μνημεία της» στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Δύο κουβέντες για το πρόγραμμα αυτό. Το πρόγραμμα αυτό το ξεκινήσαμε το 2013-2014 για πρώτη φορά με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Τρία χρόνια μέχρι το 2016-2017 πήγαμε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολλά σχολεία, περισσότερο από 30 στη Θεσσαλονίκη, συμμετείχαν με παιδιά πάνω από 300-400 συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Το παρουσίαζαν κάθε χρόνο στο Δημαρχείο της Πόλης. Ήταν ένα πραγματικά, νομίζω, ένα πολύ παιδαγωγικό και επικοινωνικό πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως, σταμάτησε τα δύο τελευταία χρόνια, διότι άλλαξαν τα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, οπότε δεν χωρούσε αυτό το πρόγραμμα. Φέτος θα προσπαθήσουμε να το επαναφέρουμε επικαιροποιημένο. Στις προθέσεις μας είναι επίσης να προκαλέσουμε μια συζήτηση με διάλογο με τις αρχές της πόλης, τους φορείς, τους υποψήφιους, γιατί έχουμε εδώ και βλέπω υποψήφιους δημάρχους, περιφερειάρχες, με τις κινήσεις πολιτών, καθώς επίσης και με συνδέσμους φιλάθλων για το θέμα αυτό, με τίτλο, δηλαδή «Τα μνημεία μας, εμείς, πώς θα τα προστατεύσουμε και πώς θα τα αναδείξουμε». Επίσης, θα προσπαθήσουμε τη χρονιά αυτή, αξιοποιώντας μια κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας με το Υπουργείο Οικονομικών, να μπορεί η κάρτα μέλους του σωματείου μας, να μπορούν τα μέλη του να μπαίνουν χωρίς αντίτιμο στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μνημεία. Σχετικά τώρα με την ιστοσελίδα μας, πιστεύω ότι επιτέλους το 19 ανοίξει. Έχουμε προγραμματισμένους πάρα πολλές εκδηλώσεις, διαλέξεις, εκδρομές. Θα σας ενημερώνουμε με τα mail μας, με την επαφή που έχουμε. Τελειώνοντας, να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ. Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Νέες εγγραφές, ο κύριος Τζέκης, αν θέλουν κάποιοι να κάνουν νέες εγγραφές, μπορούν να περάσουν στον ταμείο μας, τον κύριο Τζέκη, να πάρουν αιτήσεις, καθώς επίσης και την ετήσια συνδρομή, η οποία 10 ευρώ. Συνεχίζουμε τώρα με την κοπή της πίτας, με ένα καφέ, ένα τσάι και λίγο χαλαρή συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ.